Ζεσταίνονται εντατικά οι μηχανέ τη τουριστική βιομηχανία τη Κρήτη. Η αυλέτη κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνει θετικό πρόσημο με το Πάσχα των Καθολικών να παίζει σημαντικό ρόλο για τι αφήξει των Νικό Καζαντζάκη τον μήνα Μάρτιο. Οι πτήσει εξωτερικού ήταν 20.813, ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι καταγράφηκαν 14.218. Δείχνει μία τάση. Ο Μάρτιο φυσικά ήταν και ένα άλλο ότι το Πάσχα το Καθολικό ήταν 31 Μαρτίου, οπότε κάποια ξενοδοχεία ανοίξαν πιο νωρί. Ε, είναι μια τάση αυτό. Και το εσωτερικό πήγε πάρα πολύ καλά. 30% πάνω σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. Θα πρέπει να πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, ότι ο Μάρτιο έδειξε μια μικρή αύξηση, η οποία οφείλεται βέβαια στο ότι το καθολικό Πάσχα είναι ε, τώρα το Μάρτιο. Η αύξηση στι αφήξει εξωτερικού ήταν γύρω στο 46%. Μην παραπλανείτε όμω ο κόσμο με το 46%, γιατί από 14.000 που είχαμε πέρσι το Μάρτιο πήγαμε στι 20.000. Όπω εξηγούν τουριστικοί φορεί, το Καθολικό Πάσχα οδήγησε αρκετά ξενοδοχειακά καταλήματα να ανοίξουν νωρίτερα για να υποδεχθούν του πρώτου τουρίστε. Νομίζω άνοιξε η σεζόν, όπω είπαμε, με κάποιε πτήσει. Ε, Κυρίω ε, ξενοδοχεία σφερόντων των μεγάλων tour operator άνοιξαν κατά βάση. Ε, θα περιμένουμε ότι η πραγματική σεζόν θα αρχίσει τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, τότε που θα ανοίξουν και τα περισσότερα καταλήματα. Γερμανοί, Ολλανδοί και Άγγλοι είναι διαχρονικά οι μεγάλες αγορές που στηρίζουν Κρήτη, κάτι που αποτυπώνεται και τον μήνα Μάρτιο. Γερμανοί κυρίως. Τώρα τελευταίες μέρες ξεκίνησαν και οι Εγγλέζοι και πάνε καλά. Ε, οι μεγάλες αγορές είναι Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία τέλο πάντων και η Ολλανδία έχει πάρει νούμερα. Είναι μια από ό,τι λένε και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες, μια καλή σεζόν. Αυτό θα το δούμε και στο τέλο. Γιατί ο τουρισμό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κάθε μέρα να το μελετά. Τα μέχρι στιγμή πρώιμα δεδομένα δείχνουν πω οδεύουμε σε μια ακόμη χρυσή χρονιά για τον τουρισμό με την επίσημη εκκίνηση τη σεζόν να βρίσκεται πρώτων πυλών.